ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου. Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι με τους συνεργάτες μου στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ, και εγώ προσωπικά αισθάνομαι ότι είμαι ανάμεσα σε φίλους και σε ένα πολύ καλό φίλο, τον Περιφερειάρχη, τον Απόστολο της Κώστα. Και το γεγονός ότι η υπηρεσία που παρουσιάσαμε σήμερα ξεκινά από την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και θα επεκταθεί στην πορεία σε όλη τη χώρα, αντανακλά τη βούληση της περιφέρειας, αντανακλά τη βούληση του Περιφερειάρχη να ηγηθεί αυτή τη προσπάθεια στο ψηφιακό μετασχηματισμό συνολικότερα των περιφερειών της χώρας μας, της καλύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη συνολικότερα από κάθε περιφέρεια, από κάθε δομή κρατική της χώρας. Είχαμε σήμερα την ευκαιρία να παρουσιάσουμε αυτή τη νέα υπηρεσία μαζί με τον Σταύρο Καλαχάκη, τη Μαρία Αντωνίου, συνεργάτες μου στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στα στελέχη της περιφέρειας, στους περιφερειάρχες. Και νομίζω ότι βασικά αυτό αντανακλά μια ευρύτερη προσπάθεια αλλαγής του τρόπου που το κράτος εξυπηρετεί τους πολίτες. Η πλατφόρμα αυτή που βοηθά το να κλείνει κανείς ένα ραντεβού πρακτικών και θεωρητικών εξετάσεων για την οδήγηση είναι ένα ακόμα βήμα σε μια ευρύτερη προσπάθεια, ανέφερε πριν ο Περιφερειάρχης, αλλαγής αυτού του τομέα. Ήδη η ανανέωση των αδειών οδήγησης γίνεται ψηφιακά. Και πολλά άλλα πράγματα σε αυτό το τομέα θα γίνουν ψηφιακά. Θα υπάρχει ένα car wallet στο κινητό μας, όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, που θα βρίσκονται εκεί το δίπλωμά μας για κυκλοφορίας, και αυτά είναι μόνο σε έναν τομέα πολιτικής. Όταν είχαμε ξεκινήσει την πλατφόρμα του εμβολιασμού, στην παρουσίαση που είχαμε συζητήσει αναλυτικά τις πτυχές της πλατφόρμας αυτής με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η ιδέα ήταν να περαστεί ένα μήνυμα πέρα και πάνω απ' όλα. Ότι όλα αυτά τα οποία βλέπουμε σε αυτή την πλατφόρμα, όλα αυτά που βλέπουμε στο εμβόλιο, δεν αφορούν μόνο το εμβόλιο. Είναι ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα του πώς μπορεί να αλλάξει η εξυπηρέτηση του πολίτη από το κράτος. Ένα μήνυμα του πώς μπορεί να έχουμε ένα κράτος φιλικό, αρρωγό και όχι εμπόδιο.